mi por una ti schemati o marti de fetti na te ne viene donna te ne scena pro drumi cato me na cabine più ti vulo meno che frasfegli sveno che de fene i camiali di chi di mm. Mm. Di chi τέλος πάντων το πρωί φύγανε αυτές κατά τις 6 ώρα, τις πήρανε... Κοιμήθηκα να θες καθόλου. Όχι, χα 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 και χου και δεν με κατάλυσες καλά και δεν ξαναδέσμε και δεν με βρέσει με βρώμικες λέξεις. Καριόλες, η μία λέει την άλλη. Τι φοράγανε? Παρβαλάρουχα. Φούστες πολύ πλησέ, πολύ φουντωτές γιατί όταν τα κουρώ. Στενά μπλουζάκια, τακούνια. Όπως πιάσανε από τον δρόμο, τους φέρανε. Λαμέ, λαμέ, παπούτσια έτσι. Τώρα δεν, μην με ρωτάς αυτά, είναι λεπτομέρειες. Βούνες. Τώρα ήταν καλοκαίρι, μάλλον πηγαίναμε προς το καλοκαίρι. Δε... Καταρχάς, λες να γύρισε καθόλου. Μόνο που είχα τα αυτή μου, τεντωμένο έτσι το κεφάλι μου. Λες να γύρισε με νησίδα. Λεπτές κοπέλες ήταν πάντως. Μία είχε κάτι ένα ζουρό μαλλί. Δεν μπορείς να θυμάστε τις λεπτομέρειες. Μην ψάξετε τις λεπτομέρειες, αυτές είναι. Ε, καλά, μου δώσεις μια εικόνα, μου δώσεις μια εικόνα. Σου δώσω μια εικόνα. Προσπαθώ να σου δώσω εικόνες. Ως το δυνατόν πιο. Τέλος πάντων, φεύγουν αυτές. Κατά τις 12 η ώρα έχει τη σούλα. Με μία φέτα παστίτσιο. Είχε πάρει κάπου από ένα μαγειρίο. Η σούλα. Τι, τι, ήταν, τι να φάσουμε όμως εκεί πέρα. Ιστορία. Το μαγαζί, εσάς όλα. Τι? Η σούλα θύμαλο σε αυτή την ιστορία. Ναι. Και η Γεωργία. Ναι. Και η Γεωργία. Λοιπόν, ήθελε μου φέρε μια σακουλίτσα με ρούχα, μου φέρε δεν ξέρω τι άλλο μου είχε φέρει. Και κατά τις 2 με πήραν εμένα, ναι, με το μεταγωγό μου πάλι και με πήγανε στο πλοίο με 2-3 και τα λοιπά, με αυτές τις κρούβες. Ναι. Που τα λέω μεταγωγό. Μπήκα στο πλοίο, ευτυχώς. Αυτή η φορά δεν με είχαν σιδρό. Δεμένη. Δεμένη. Ούτε πίσω ούτε μπροστά. Είχα και κάτι μπαγάζι, είχα μαζέψει με. Δηλαδή καταρχάς οι νυχτικές μου που ήμουν στο νοσοκομείο τις μέρες και είχα μερικά μπαγάζια από το νοσοκομείο. Ο πολίτης έγραψε στα χαρτιά ότι πρέπει να κάνω μεταξέταση. Στο νοσοκομείο. Ξανά μετά από δεν ξέρω πόσους μήνες. Εκεί πίστευα ότι έπαιζε η ιδέα αυτή του Λευτέρη. Ναι, αλλά είναι και normal ότι πρέπει να γίνει επανεξέταση σε 6 ναι, μήνες. Ναι, κοίταξε, όχι αφύσικα πράγματα και μη επαγγελματικά. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις και αυτοί δεν κινδυνεύαν τα κεφάλια τους. Ναι, βέβαια. Δεν κινδυνεύαν, η Χούντα ήταν αυτή. Δεν απεξηγένασε. 4 κουνούπια με έχουν φάει αυτή τη στιγμή. Τι να πάρεις σε σεδάκι. Εντάξει, έβαλα παντού τώρα. Σου ρωτήν με κάνανε. Εμείς δεν έχουμε κάτι. Καθόλου με τις πάνω. Το ξέρω, και εσένα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και γυρνάω στα γύρω, γυρνάω στη Σύρο. Θυμάμαι πάλι στο κρατητήριο της Σύρου. Και την άλλη μέρα με τον Μπόμπολα. Όχι στο νοσοκομείο. Α. Όχι στο νοσοκομείο. Τελείωσε το χειρουργείο. Στο κρατητήριο εννοεί στο αστυνομικό τμήμα, στο δωμάτιο που έχει το αστυνομικό τμήμα. Όχι. Κρατητήριο. Γιατί η Σύρια ήταν και μεγάλη πόλη. Κρατητήριο. Η Ερμούπολη. Στην Ερμούπολη. Κρατητήριο. Ναι, στην Ερμούπολη. Κρατητήριο. Ναι. Κρατητήριο, κανονικό. Mm. Με σίδερα στα κάγκελα, με. Με κρατάει την άλλη μέρα, ευτυχώς ήταν καλός ο καιρός, πάει ο Μπόμπολας, με παίρνει ο Μπόμπολας, με πάει και. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, το πλοίο φτάνει στο λιμάνι. Ναι. Και πώς σε πήγανε στο κρατητήριο? Με κλούβα. Είχανε κλούβα δηλαδή στη Σύρο. Έχουνε κλούβα. Πολλές φορές μας πήγαινε και με τα πόδια. Συνοδεία με τα πόδια. Τώρα σου λέγανε οι κορφίλες πάντα τώρα τόσες ώρες, 5-6 ώρες στο πλοίο. Γιατί τώρα τα πλοία δεν είναι, σου λέγανε ορισμένες βλακίες. Ψυχολογικές έτσι. Και εγώ ξέρω ποια είσαι και έτσι και αλλιώς. Και σου λέγανε και μερικά μυστικά που μπορεί να τα έχει κουβεντιάσει μόνο με τον άντρα σου. Μόνο. Κάνανε σκευωρίες, είχανε τα. Πώς τα λένε, δεν ξέρω. Πώς βάζουν αυτά. Τα μικρό. Και έλεγα εγώ, πού βγήκε άλλο τόπο από αυτό που εγώ το κουβέντιασα έτσι. Πώς το ξέρω, πώς το ήξερα. Μου έκανε εντύπωση. Αλλά αυτά ήταν όλα και για να σου δημιουργήσουν μια ψυχολογική κατάσταση. Για να ακούσουν.
Πήγα πραγματικά. Τώρα άρρωσε εγώ, εκεί πέρα όλε σκοτωθήκαν να με εξπέρασαν. Απ' τη Σύρο πώς πήγε στα Γιούρα. Με τον Μπόμπολα. Αυτός που μας έπαιρνε τα τρόφιμα. Α, δηλαδή πώς ήταν το καράβι του Μπόμπολα. Όχι καράβι. Α, ένα ψαροκάρακο, κάρακο. Μεγάλο. Σαν και αυτό που είναι αλλαγμένο τώρα στο πρωτοκέλι. Ναι. Όχι, μην νομίζεις, λίγο μεγαλύτερο μπορεί να ήταν. Μας έφερνε και νερό, μας έφερνε. Όχι άλλο ήταν το νερό. Μας έφερνε τα τρόφιμα καθημερινά όταν ήταν καλός ο καιρός. Αυτό θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε στη. Όταν φτάσαμε από τη δεύτερη μέρα και τα λοιπά, η αντιμετώπιση ναι. του στρατοπέδου. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι άλλη παράγραφα. Η επόμενη. Ναι. Τώρα έχουμε κάνει μια παρένθεση τώρα και ναι, πήραμε ναι. τα νοσοκομεία. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εγώ πήγα για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν έχει. Όταν γύρισε πραγματικά το ψυχολογικό πρόβλημα των γυναικών, ναι. μόλι είδαν ότι ήρθε η Αθανασίου. Τι να σου πω. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σου λέει ότι δεν τελειώσαμε. Νομίζω να την αφήσουμε. Ήταν κοπέλα γυναίκα, που είχα αφήσει τελείω. Ήταν μία φίλη μου, ένα ζευγάρι φιλικό του Νίκου, ήταν το δικηγόρο αυτό, αυτή η μουσικό. Είχε ένα παιδί ανάπηρο στο καροτσάκι και το αφήσανε μόνο του το παιδί στον δρόμο. Και δεν είχε ούτε την αδερφή της, ήταν στο χωριό και η αδερφή της και η μάνα της. Ναι. Στο Βόλο. Και η Λίνα, τρελνότανε. Τρελνότανε η γυναίκα. Και αυτό σκεφτεί. Αυτός ένας πολύ μεγάλος νομικός ήταν. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτή περάσανε και κάνα δήλωση. Ξέρεις τα λεπορία τους κάνανε. Ναι. Φοβερή. Τους φωνάζαν κάθε μέρα από τα μεγάφωνα για να τους εκθέσουν τους ανθρώπους. Σταματήστε. Έλα. Το ξέρω. Είπε το εδώ κάθε με την αδερφή μου και με την κόρη μου. Λοιπόν, αύριο 8.30. Έλα, τίποτα δεν έχω να σου πω καινούριο. 8.30. Ναι. Ναι. Εκεί όπως πάντα, στη στάση. Ναι, στη στάση Διαβολάκου όπως την ξέρουμε εμείς. Εντάξει. Τάσεις τα παιδιά σου ήρθανε. Α, πολύ ωραία. Α, πήγαν για Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα χρειάζεται κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι, εσύ τι είδες, τι είπε η Πόπη για αυτό το ίντερνετ. Ναι. Ο δεν έχει θεί σήμερα, δεν τον είδα. Ακριβώς. Και μπορεί και να βρέχει. Τον είδες εσύ. Αυτό, βρέχει και να κοινό. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω εγώ. Δεν νομίζω. Στο Λάβρο θα γίνει εκδήλωση. Από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ. Ε, βέβαια. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορεί να πέσει ο αέρας αύριο. Αυτό μας είναι. Ή τίποτα έτσι για το στόμα, στο στόμα, για την... Ακριβώς. Ναι. Θα τα κουβεντιάσουμε αύριο το πρωί, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μες στο πούλμα, τι θέλουνε και δεν μπορούμε να κάνουμε το καθένας ό,τι θέλει. Ναι, από ένα τοστάκι θα έχουμε ένα-δύο τοστάκια, θα τα πάρουμε μαζί μας, εντάξει. Άμα δεν βραδιάσει δεν έχουμε κάτι. Κάνα κουράκι, τέτοια πράγματα. Άμα δεν βραδιάσει δεν έχουμε κάτι. Και νεράκι. Ξέρεις τη δουλειά έχω μέσα. Αλλά θέλω να κάνω. Ναι, ναι, εντάξει. Έλα, θα σε καλά. Ε, να περνάω εδώ καλά. Ε, βέβαια, τώρα ας πούμε με την αδελφή μου και με την κόρη μου να μην περνάω καλά. Ε, επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάνω στα Γιούρα, αυτή η κατάσταση, δραματική. Εγώ τώρα να μην αφήνω να... Ξέρεις ότι θα τα πούμε βέβαια την άλλη φορά, ότι
όταν είσαι εξόρια, έχεις μια παρέα, δηλαδή όπως έχεις την οικογένειά σου. Εμείς είμαστε τέσσερις. Η Κατράκη, εγώ, η Ελπίδα, η Μαργαρδί από το Εγάλο και η Κέτη, πώς τη λέγαμε, από το Πέρα. Τη Νέα Ιωνία. Και η Κέτη Μορμάνη κι αυτή. Το έχει αφήσει το παιδί της 2,5 ετών. Όσο κι εγώ. Τόσο κι εσείς, ακριβώς. Πόσο, πού το έχει αφήσει αυτή? Δεν το θυμάμαι. Πάντως το έχει αφήσει μόνο το παιδί. Κάποιος το έχει αφήσει. Εμείς κάθε μέρα έκανε μία, έκανε τη Μαρία. Έβαζε τραπέζι, έστρωνε τραπέζι, έπαιρνε τις μερίδες στο φαγητό μας, τις σερβίζαμε στο πιάτο μας, τρώγαμε, μιλάγαμε στο τραπέζι, όπως κάνει η οικογένεια. Ναι. Έτσι ήταν η ζωή εμορφωμένη μέσα στη φυλακή. Η γυναίκα ήταν εξορία, αλλά ήταν και φυλακή παράλληλα. Δεν είχαμε εξόδου όλη την ημέρα έξω. Α. Βέβαια, βγαίναμε μόνο το απόγευμα με βάζανε κατά τις 4-5 η ώρα. Μία-δύο ώρες. Α, δεν ήτανε. Ναι. Που συναντούσαμε τους άντρες μας εμείς. Α, συναντούσες δηλαδή τον παπά. Στα γιούρα. Έξω βγαίνω στο προάβλιο. Βέβαια, τους συναντούσαμε. Συναντούσαμε τους άλλους τρόπους, κουβεντιάζαμε. Δηλαδή τον παπά το συναντούσες. Το συναντούσα. Αλλά στην αρχή δεν μας βγάζανε κάθε μέρα. Ναι. Μας βγάζανε δύο φορές την εβδομάδα. Μετά με φωνές, με απεργίες και τα λοιπά που γίνονται μέσα. Αυτά τα πούμε όμως σειρά την άλλη. Δεν πειράζει. Αλλά ο παπάς μου είχε πει στη Φολέγανδρο, ας πούμε, ήταν εξορία. Δεν ήταν έτσι φυλακή εξορία. Ναι, εμείς ήταν φυλακή και εξορία. Εσάς ήταν φυλακή και είμαστε, εξορία. Είμαστε φυλακισμένες εξόριστες. Ναι, ναι. Εμείς. Αυτή ήταν η διαφορά μας. Ναι. Ενώ στη Φολέγανδρο. Ήταν εξορία. Όπως και στο Μέγιο Στράτ ήταν εξορία. Που είχες πάει. Η Μακρόνισο ήταν εξορία. Δεν είχα πάει εγώ. Η Μακρόνισο ήταν εξορία πάλι. Ήταν εξορία. Και εξορία δεινή. Δηλαδή εσχρή. Εσύ, με πολλά βασανιστία. Σε βάζανε σε ένα ζουβάλι και σε πετάγανε στη θάλασσα με γάτες μέσα και άντε να σωθείς. Φοβερά πράγματα. Πολλά στιγμή. Είναι νησί μαρτύριο, όλα ήταν νησί μαρτύριο. Κοίταξε, τα γιούρα στη Χούντα είχαν κάποια επίκαια, γιατί πραγματικά απ' έξω οι Έλληνες που ήταν στην Ευρώπη συμπαραστάθηκαν στους κρατουμένους. Και συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ και επιδίωκαν κάθε φορά να στέλνουν τον Ερυθρό Σταυρό, να στέλνουν άλλες οργανισμούς, ναι, το ΙΕ, το ένα το άλλο, για να μπορεί να... οι συνθήκες να βελτιώνονται. Ερχόμενοι αυτοί και με την εμπειρία που είχαν οι προηγούμενοι, ναι, πιέζαμε την κατάσταση πάρα πολύ στο διοικητήριο, που ορισμένα πράγματα τα πετυχαίναμε, αν όχι ολοκληρωτικά, αλλά τουλάχιστον στο ελάχιστο, στη διαβίωσή μας. Εμείς δεν είχαμε πετύχει, μια φορά τη βδομάδα μας πήγαιναν για μπάνιο οι γυναίκες. Ναι. Για μπάνιο στη θάλασσα. Ναι. Στη θάλασσα. Και η θάλασσα να είναι κάτω, στα πόδια σου. Ναι. Συναντιόμαστε όλοι μαζί, καθόμαστε, κάναμε τον μπλα μπλα μας, κάνα δύο ώρες, και ο καθένας μετά πήγαινε στο θάλαμό του. Και κλείναν οι πόρτες. Και στο θάλαμο είσαστε τέσσερις. Ποιοι τέσσερις? Α. Πώς? 200. Α. Ο τελάρι, αυτό το πελώριο ο θάλαμος. Ο άλλος να θέλει να μην αναπνεύσει και να θέλει παράθυρο ανοιχτό. Ο άλλος ψιλόβρεχε και ήθελε, το πήγαιναν οι ψυχάλες και πρέπει να κλείσει το παράθυρο. Και τα παράθυρα... Και πώς... Ναι, ήταν ψηλά. Τα παράθυρα ήταν ψηλά. Έπρεπε να βάλουμε τραπέζι, καρέκλα, για να τα φτάσουν. Είχατε τραπέζια όμως. Γιατί... Τραπέζια οι σύντροφοι, ό,τι οι ξανίδες βρίσκανε στις παραλίες, τα μαζεύανε και τα κάνανε, μας κάνανε τραπεζάκια, κομμωδινάκια, μικρό... Δηλαδή οι σύντροφοι πηγαίνανε στις παραλίες και μαζεύανε. Όταν βγαίνανε, μερικοί ήταν ψαράδες, πήγαιναν να ψαρέψουν. Oh. Δεν είχαν ούτε τη γυναίκα. Ο πατέρας είχε τη γυναίκα του πέρα, θα ήθελε να μιλήσει με τη γυναίκα. Ο άλλος είχε την ξαδέρφη του, τη συγγενή του. Άλλοι δεν είχαν κανέναν. Έπρεπε να βγουν έξω να πάνε να κάνουν ένα χόπι που τους άρεσε. Να πάρουν μια μπετονιά, να πάνε να ψάρεψουν. Και δεν επιτρεπόταν και πολλά πράγματα να έχεις. Κρυφά τα έχεις αυτά. Ναι.
να κόψουν χορταράκια. Ναι. Και να τα ψήσουμε στο μπρίκι. Δηλαδή είσαστε ελεύθεροι στο νησί. Σε ορισμένο χώρο του νησιού. Mm. Σε ορισμένο χώρο. Όχι σε όλα τα. Κοίταξε, το κάθε νησί έχει κάποιες καμπυλότητες. Πώς λένε, ακροτήρια. Ακροτήρια, ας πούμε. Ναι. Αχτίδες. Αυτές είχαν εκεί, ήταν γεμάτες σκηνές. Mm. Αυτοί βγαίνουν εκεί. Εμείς είμαστε στο κτίριο. Από εδώ και από εκεί, από το κτίριο, είχε βράχια. Βέβαια με τους φύλακες δίπλα, δεν ήσουν μόνοι σου. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούσαν γιατί ρίχνεις ψάρια, γιατί ψαρεύεις. Άλλοι ψάρευαν με τα χέρια. Με δηλαδή τεχνικές δικές τους. Δηλαδή έπιαναν αυτά ποδάκια, έπιαναν καβουράκια. Ναι. Ή σκαλίζατε πέτρες, ή ζωγραφίζατε. Ναι, ναι, τέτοια πολλά κάνετε. Η βάζω, όταν πήγαιναν μισκάτο, μαζεύαμε πεπίτες να μας κάνει, πώς το λένε, όπως και ο Ρίτσος. Ήταν πάρα πολύ καλλιτέχνες, καθηγητές πανεπιστημίου εκεί πέρα, πάρα πολύς κόσμος. Ο μπαμπάς έμεινε όλη την περίοδο εκεί ή έφυγε μετά για αλλού. Ο μπαμπάς μετά από 8 μήνες που μας πήγαν εκεί, τον πήγαν στη Λέρο μαζί με τη στελέχη. Άρχισαν να αδειάζουν τα γιούρα, γιατί